το νέο σου πρόγραμμα σε σχέση με την επόμενη μέρα. Γιατί αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε το νέο μας πρόγραμμα εν ώψη του συνεδρίου μας. Συνεπώς, λαμβάνουμε υπόψη ό,τι έγινε, τα θετικά της αποτίμησης εμπειρίας και τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν. Τώρα, σε σχέση με το ασφαλιστικό, γιατί εδώ πέρα. Στο δημόσιο διάλογο, πρώτα να βάλουμε τα πράγματα ακριβώς όπως έχουν. Μην μου πείτε κι εσείς ότι είναι ένα το ταμείο, γιατί δεν είναι αυτό το βασικό σημείο τώρα που συζητάμε αυτές τις μέρες. Θα σας πω κι άλλα. Mm-hmm. Πρώτον, ότι αυτό το χάος που υπήρχε και ενοποίησε σε ένα ταμείο και αυτή η λογική είναι μια λογική η οποία το ΣΤΕ δεν την έβγαλε αντισυνταγματική. Γιατί αναφερθήκατε σε αυτό. Ναι, και είναι μια λογική η οποία είναι ενός συμμαζέματος μια κατάσταση η οποία υπήρχε και έπρεπε να συμμαζευτεί. Δεύτερο στοιχείο. Ξέρετε. Και κρίνοντες κρίνονται. Και στην πολιτική δεν λαμβάνουμε τα θέματα, δεν τα σχολιάζουμε ως δικαστές. Την πολιτική τους διάσταση σχολιάζουμε. Το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και όλα τι έχει μείνει στην τσέπη των συνταξιούχων. Από τις περικοπές οι οποίες έχουν γίνει από το 2010 και έπειτα, οι οποίες ήταν τεράστιες και τα προηγούμενα χρόνια. Και βεβαίως προσπάθησε να μπει μια τάξη μέσα σε μια κατάσταση μνημονίου. Και από τη στιγμή που βγήκαμε από τα μνημόνια, από το 2018 τον Αύγουστο και μετά, γίνεται η επιχείρηση ανόρθωσης αυτής της κατάστασης. Δεν έχει μείνει. Δεν έχουν μείνει πολλά, αλλά είναι κυρίως από το 2010 στο 2015 οι περισσότερες μειώσεις. Να πάμε στο ερώτημά σας, σε σχέση με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω την άποψη τη δική μου, για παράδειγμα, γιατί είχε μπει ένα όριο των 1.300 ευρώ. Ένα όριο 1.300 ευρώ για τις κύριες και τις επικουρικές, κάτω από το οποίο δεν θα πειράζονται οι συντάξεις. Και αυτό το όριο κρίθηκε αντισυνταγματικό. Αυτό το θεωρούμε ότι δημιουργεί ταξική μεροληψία εναντίον των αδυνάμων. Να σας πω ότι η αντίστροφη προοδευτικότητα που είχε μπει, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με όσοι έχουν ασταθές εργασιακό βίο στην πορεία τους, και το οποίο ανατράπει τώρα από το Συμβούλιο της Επικρατείας, και αυτό θεωρούμε ότι έχει μια ταξική μεροληψία. Λοιπόν, το Συμβούλιο της Επικρατείας λοιπόν δεν έβγαλε αντισυνταγματικό την ουσιαστική διάρθρωση του νόμου, του ασφαλιστικού. Δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα όμως. Έβγαλε πράγματι τις συνταγματικές ορισμένες πλευρές του. Σας αναφέρω όμως ορισμένες πλευρές για να συζητήσουμε. Θα πρέπει να υπάρχει ένα κατώτατο όριο κάτω από το οποίο δεν θα πειράζονται κύριες και επικουρικές συντάξεις. Εγώ λέω ναι. Τα 1.300 ευρώ ήταν σωστό. Εδώ βγήκε το καλοκαίρι ότι υπήρχαν συντάξεις 20.000 το μήνα. Κακώς. Δηλαδή αυτός... τώρα συζητάτε για τα 1.300. Θυμάστε ότι αυτές οι συντάξεις δεν δόθηκαν. Δεν δόθηκαν. Πουθενά. Ναι. Ο κ. Βρούτσης, θέλοντας να κάνει αντιπολίτευση, να αντιπολιτευτεί την αντιπολίτευση, πάντως, αντί να πει τι θα κάνει ο ίδιος, δεν βρήκε ότι έχουν δοθεί. Κρίθηκε το πλαφόν των 1.300 ευρώ και η περικοπή της προσωπικής διαφοράς της επικουρικής πάνω από αυτό το ποσό. Και γι' αυτό ανοίγει η πόρτα των διεκδικήσεων 260.000 περίπου συνταξιούχων. Νίκο Ελευθερόπουλο. Εγώ θα έλεγα ότι πράγματι το κέλυφος παρέμεινε, αλλά η ουσία που ήταν η ασφαλιστική μεταρρύθμιση του κ. Κατρούγκαλου ακυρώθηκε στην πράξη. Δεν ήταν μόνο αυτό που λέει ο κ. Στοχαρόπουλος και συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει μια προστασία των συνταξιών που παίρνουν τη χαμηλότερη σύνταξη. Εδώ υπήρχαν εγκλήματα στον νόμο Κατρούγκαλου που αφορούσαν είτε τις χείρες είτε τις ασφαλιστικές συμφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, που και αυτό κατέπεσε στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και όπως και το πλαφόν των 1.300 δεν ορίστηκε ως οροφή, αλλά λέει ότι είναι λάθος να υπάρχει οροφή 1.300 ευρώ. Άρα λοιπόν και δίκαιο. Άνθρωποι που έχουν δουλέψει 40 χρόνια δεν μπορούν να παίρνουν την ίδια σύνταξη. 300 ευρώ που έχει δουλέψει τα μισά χρόνια από αυτόν. Άρα λοιπόν η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να περιμένουν να καθαρογραφεί. Μπορεί να έχει και άλλες εγκρίσεις ζώνες που να μην τις ξέρουμε. Γιατί μιλάμε σε μια απόφαση η οποία. Μιλάμε για μια περίπτωση. Όλοι μας. Το θέμα όμως είναι ότι οι συνταξιούχοι όλα τα μνημονιακά χρόνια είδαν τη ζωή τους να γίνεται χειρότερη. Και δυστυχώς με την απόφαση αυτού του Συμβουλίου της Επικρατείας διορθώνει τη τραγωδία που ζει η μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων. Κυρία Θεοχαρόπουλε, να διορθωθούν κάποια πράγματα. Θα συμφωνήσω στο εξής. Απαιτείται ένα βιώσιμο και δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα που θα λύνει τα προβλήματα και με την κοινωνική δικαιοσύνη. Θα λαμβάνει υπόψη. Το έφερε ο κ. Κατρούγκαλος. Αυτό δεν ήταν το νέο ασφαλιστικό. Μα αυτό λέω. Τώρα αναγνωρίζετε ότι πρέπει να ξαναέχουμε νέο ασφαλιστικό. Σας λέω ότι όταν ήρθε το ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου σήμερα, δεν ακούω πολλές πλευρές να μιλούν για πρόβλημα βιωσιμότητας του ασφαλιστικού πρώτα-πρώτα. Άρα, η λογική ποια ήταν, να φτιάξουμε ένα βιώσιμο και ένα δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα. Το δίκαιο έχει πολλές πλευρές. Έχει τις χαμηλές κοινωνικές τάξεις που παίρνουν πολύ χαμηλές συντάξεις. Να υπάρχει ένα όριο και μια προστασία. Πράγματι, δεν μπορούν να υπάρχουν τεράστιες συντάξεις των 20.000 ευρώ, όπως είπατε. Άρα, αυτό το οποίο είπε ο κ. Ελευθερόπουλος, σωστά, ένας που έχει δώσει πολλά να μπορεί να παίρνει ποσοστά, αλλά μέχρι ένα όριο. Μέχρι ένα όριο. Δεν μπορεί να παίρνει 20.000 ευρώ και 15.000 ευρώ. Δεν είναι εξωφρενικό όριο όμως. Κυρίες και επικουρικής, δεν είναι εξωφρενικό. Εδώ η μεγάλη σφαγή έγινε και στις επικουρικές. Δεν φτάσαμε σε επικουρικές που ήταν 10 και 15 ευρώ. Θα συζητήσουμε σήμερα, κύριε. Θα συζητήσουμε απλώς θέλω να μου απαντήσετε. Στον πρώτο ρόλο, μην μας κάνετε ερώτημα για να κάνω εμείς ερωτήματα. Επισήμαση. Είμαστε απέναντι στη λογική του κύριου Βρούτσι και τη λογική της κυβέρνησης, η οποία δεν ξεκαθαρίζει έως σήμερα αν θα ιδιωτικοποιήσει
το σύστημα επικουρικής ασφάλισης. Mm-hmm. Το θεωρούμε απαράδεκτο. Αντί να συζητάμε αυτό σήμερα, θέλει να αλλάξει την κουβέντα η κυβέρνηση. Μου επιτρέπετε να πω τη θέση τη αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι, και τη συζητάμε και συζητήσαμε. Αλλά σα λέω το εξή. Είχα ακούσει τον κύριο Μηταράκη να αφήνει ανοιχτό το θέμα της ιδιωτικοποίησης επικουρικής ασφάλισης. Mm. Το επικουρικό σύστημα, το δημόσιο, είναι βιώσιμο, το αφήσαμε μια χαρά στην κυβέρνηση και ξαφνικά θέλει να το ιδιωτικοποιήσει. Θεωρούμε λοιπόν ότι θέλει να κάνει deal με τις ασφαλιστικές ιδιωτικές εταιρείες. Τον κύριο Σάκη Παπαδόπουλο, στη δική σας κοινοβουλευτική ομάδα, να λέει ότι εκτός από τον Τζίπρα κανείς δεν έκανε αυτοκριτική για την ΙΤΑ. Και θέλω να ρωτήσω. Νομίζω η αυτοκριτική είναι μια συλλογική διαδικασία. Δεν είναι μια ατομική. Ο κύριο Τζίπρα δεν εκφράζει τον εαυτό του. Εκφράζει όλη την κυβέρνηση. Θα το ρωτήσω όμως. Στα αίτια της ΙΤΑΣ, γιατί στο ξεκίνημα εκείνες τις μέρες μετρούσατε πόσο οι πρέσπες, πόσο το μάτι, πόσο το ένα, πόσο το άλλο. Μετράτε σήμερα, βλέποντας και με πιο καθαρό μυαλό και με μια απόσταση χρόνου και την απόφαση του ΣΤΕ και την ουσία του περιεχομένου και κομμάτια του νόμου Κατρούγκαλου. Αν αυτά δηλαδή σας απομάκρυναν τελικά από την ελληνική κοινωνία. Αυτό που έπρεπε να γίνει πιο γρήγορα είναι μετά την έξοδο από τα μνημόνια, θα σας πω ένα στοιχείο το οποίο είναι ξεκάθαρο, mm-hmm. να υπάρχουν πιο γρήγορα τα μέτρα ελάφρυνσης, τα οποία βέβαια θα ήταν σχεδιασμένα και σε πολλές πτυχές με βάση το δικό μας πρόγραμμα για τους κοινωνικά, για τους αδύναμους, και θα έπρεπε να γίνει πιο γρήγορα αυτή η διαδικασία. Αν εννοείται mm-hmm. αυτό, βεβαίως θα έπρεπε να γίνει, αλλά σε μια κατάσταση εντός των μνημονίων, στην οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, την οποία ήθελες να φτιάξεις ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα, στο οποίο λύνεις πολλά προβλήματα. Αν αυτά που λύνεις στην εφαρμογή του συστήματος προκύπτουν και νέα, εδώ είσαι για να τα διορθώσεις και για να τα προχωρήσεις. Εγώ θεωρώ ότι έκανε τεράστια ζημιά το ασφαλιστικό στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να είχε επισκιάσει το θέμα των πρεσπών το δημόσιο λόγο, αλλά στην ουσία στην κοινωνία δούλεψε πάρα πολύ το ασφαλιστικό. Το κόψιμο του ΕΚΑΣ, που ήταν συνέχεια του προηγούμενου κοψίματος. Λειτουργήσε σε πολλές κοινωνικές ομάδες. Το θέμα αφορούσε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μπορεί σήμερα να το συζητάμε και να λέμε ναι, η απόφαση τους δικαιώνει με το 6,5%. Αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή κλήθηκαν να πληρώνουν 20% εισφορά. Mm-hmm. Το πήγε η κυβέρνηση 13,5% στη συνέχεια. Αλλά πάντα λύθηκε το πρόβλημα. Και μάλιστα όταν είχαν βγει η τότε κυβέρνηση, όταν βγήκαν και διαμαρτυρήθηκαν οι άνθρωποι, προσπάθησαν και τους απαξιώσουν κιόλας. Mm-hmm. Μίλησαν για το περιβόητο κίνημα της γραβάτας. Ήταν άνθρωποι που πρόσφεραν στην οικονομία αρκετά, αλλά έκλεισαν χιλιάδες μπλοκάκια. Αυτό είχε κόστος και στην αγορά, αλλά και στο ασφαλιστικό σύστημα. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε και στη μεσαία τάξη τώρα που ήταν και ένας ερώτημα, αυτό που μου λέτε, ένα άλλο κεφάλαιο του απολογισμού. Ναι. Γιατί αυτό τη ουσία η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τι λέει, δημιουργήσετε ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα. Να δούμε τι θα φέρει η κυβέρνηση. Αυτό που λέει περί ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης είναι ένας πυλώνας. Που λέει για τους νέους ασφαλισμένους μπορεί να επιλέξουν αντί να δίνουν το ποσό που τους αναλογεί στο Δημόσιο Επικουρικό Ταμείο, να το δίνουν σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Και εκεί ανοίγουν πολλές συζητήσεις. Και ποια είναι η ανάγκη που φέρνει αυτό όμως. Αυτό δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Ποια είναι η κοινωνική ανάγκη που φέρνει αυτό αυτή. Για την αλληλουχία και τη συνέχεια, για το τι θα καλύψει αυτό το ταμείο το νέο. Κύριε Θεοχαρόπουλε, κλείνοντας, θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Επειδή παρακολουθήσαμε πριν το Σαββατοκύριακο μία κίνηση από τη δεξιά πλευρά των ανεξάρτητων Ελλήνων που ήταν στην προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω έχει μπει και μπροστά ο κύριος Βαγγέλης Αποστόλου. Ψάχνουν και αυτοί το χώρο τους μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ο κύριος Βαγγέλης Αποστόλου, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Βασίλης Κόκαλης, ναι, με συγχωρείτε. Ναι. Ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Κοιτάξτε. Ο Πάνος Καμένος και η ΑΝΕΛ, mm-hmm. όπως πολύ καλά γνωρίζατε, αποχώρησαν από τη συγκυβέρνηση και διαφωνούσαν σε κέρια ζητήματα. Από το μακεδονικό μέχρι τα δικαιωματικά. Mm-hmm. Τα στελέχη αυτά στα οποία αναφέρεται έχουν ψηφίσει το βασικό κορμό των θέσεων της προηγούμενης κυβέρνησης. Ενώ στη συμφωνία των προσπών, και τα δικαιωματικά. Και ήταν υποψήφοι, εκλέχθηκαν ναι. στις εκλογές προηγούμενες. Ναι. Συνεπώς, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή μαζί με την Προοδευτική Συμμαχία ανασυγκροτείται. Και στην ανασυγκρότηση αυτή. Η ανασυγκρότηση αυτή πρέπει να εκτείνεται έως το προοδευτικό κέντρο, έως το κέντρο. Από την αριστερά έως το κέντρο. Σύγχρονο αριστερό φορέα φτιάχνουμε, αλλά και το κέντρο το θέλουμε μαζί μας. Συνεπώς, όσοι εκφράζονται από την αριστερά έως το κέντρο, θα εκφραστούν στο σύγχρονο προοδευτικό και το αριστερό φορέα, τον οποίο συγκροτούμε στο συνέδριο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Είστε διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θέλω ένα σχόλιο για τα όσα γίνονται με το προσφυγικό, για να κλείσουμε με αυτό και με το σχέδιο αποσυμφόρησης των νησιών. Αν εσείς βλέπετε πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά το πρόβλημα πια έχει τέτοια έκταση και όπως και να έχει διαχείριση είναι δύσκολη, αν θεωρείτε ότι γίνονται λάθος κινήσεις. Αντί για αποσυμφόρηση των νησιών, το καλοκαίρι είχαμε νέα συμφόρηση. Από 5.000 που ήταν στη Μόρια, υπερδιπλασιάστηκε ο κόσμος στη Μόρια. Και το ίδιο έγινε και στα άλλα νησιά. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης? Παρουσιάστηκε πρώτον στην αρχή, μίλησε για γεωπολιτικές συνθήκες. Μετά μίλησε για καλές συνθήκες στη Μόρια. Και στη συνέχεια μίλησε άρχισε να επιτίθεται στην αντιπολίτευση. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι η κυβέρνηση δεν έκανε άμεσα όσα έπρεπε να κάνει. Ασχολήθηκε μόνο με επικοινωνιακό σόου. Δεν
διαπραγματεύτηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση άμεσα το καλοκαίρι όταν είχαμε νέα συμφόρηση. Δεν διαπραγματεύτηκε άμεσα για υποχρεωτική μετεγκατάσταση. Δεν έχει πει τη λέξη μετεγκατάσταση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν πίεσε, δεν δημιούργησε εκείνες τις συνθήκες και τις συμμαχίες με την Ιταλία και με τις άλλες χώρες. Γι' αυτά εγκαλούμε την κυβέρνηση. Θα πρέπει να σταματήσει η κυβέρνηση να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση κάθε φορά. Δύο διευθυντές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ και ο διευθυντής του Παρασκηνίου ήταν κοντά μας. Αδικήσαμε λίγο στον χρόνο. Και κάθε επιτυχία στον κύριο Ελευθερόπουλο στο Σενάριο. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ξεκίνημα. Ξανά στην Αριάννα Φερεντίνου από την Κωνσταντινούπολη, διότι φαίνεται ότι όση ώρα εμείς συζητάμε εδώ και λέμε τι τουρκικές προθέσεις. Το Γιαβούζου είναι στο οικόπεδο 7. Έλα, καλημέρα. Έλα, και πάλι. Έχουμε και δηλώσεις από τους εκεί υπουργούς. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Λοιπόν, από λίγο μίλησε ο Υπουργός Ενέργειας, ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, Πατίχ Ντομέρ, ο οποίος περιμέρωσε μια σύνοδο για το ενεργειακό. Είπε λοιπόν ότι το Γιαβούζου έφτασε στην τοποθεσία Μόρφου 1, που ισοδυναμεί με το οικόπεδο 7 της Κυπριακής ΑΟΣ και πρόκειται να ξεκινήσει γεωτρήσεις αργότερα σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αράννα Φερεντίνου. Και πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για να δούμε σε ποιες γειτονιές της Αθήνας μπορείτε ακόμα να βρείτε σπίτια με κάτω από 500 ευρώ ενοίκιο. Δύσκολο με μια έρευνα στα site με τις κατοικίες. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα ενοίκια. Να δούμε αν είναι φούσκα αυτό ξανά. Και θα κάνουμε και. Και θα έρθει και ο Μανώλης Σπαγιαννάκης εδώ και θα μας παρουσιάσει το πρώτο και μοναδικό κόκκινο κινητό τηλέφωνο. Δηλαδή που ουσιαστικά δεν μπορείς να υποκλέψεις για να παρακολουθήσεις. Πρόκειται στα χέρια σας, κύριε Σπαγιαννάκη, το κινητό. Το έχετε. Θα το δούμε λοιπόν. Αμέσως μετά. Νέο πλυντήριο και στεγνοτήριο Μόρις. Για εξοικονόμηση χώρου και ευκολία χρήσης. Με μεγάλη χωρητικότητα και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Για ραντεβού με το γιατρό, να θυμάσαι το 8 14 884. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε ηρωικούς ρυθμούς. Εναρκτήρια συναυλία. Ανατροπές και πρωτοπόροι. Δύο συμβολικά έργα Μπετόβεν. Τα Ερείπια των Αθηνών και το τρίτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα. Σολίστ, ο διεθνώς καταξιωμένος Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης. Στραβίνσκι, η πρωτοποριακή ιεροτελεστία της Άνοιξης. Διευθύνει ο Στέφανος Τσιαλής. Μπείτε στον κύκλο μας. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 στις 8.30 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος. Η χοροδία της ΕΡΤ ερμηνεύει θρησκευτικά έργα αναγέννησης, μπαρόκ και ρομαντικής περίοδου. Πιάνο Παύλος Ευνέως. Διεύθυνση χοροδίας Δημήτρης Κτιστάκης. Τιμές εισιτηρίων 10 ευρώ γενική είσοδος και 5 ευρώ για παιδιά, φοιτητές, ανέργους, αμαία και άνω των 65. Προπόληση εισιτηρίων στο τηλέφωνο 210-7282-333 και στο www.megaron.gr. Λοιπόν, θες καινούργιο κινητό. Θέλω το Μανώλη Σπαγιαννάκη, έχω καιρό να τον δω κιόλας. Είναι σύντεκνος κριτικός και πολύ καλός επαγγελματίας και πρόεδρο. Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, τον ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος κατά το παρελθόν και ξέρει πάρα πολύ καλά. Και όλα αυτά τα πολύ σωστά μαθήματα που έδωσε στα παιδιά μας να προστατεύονται από τις παγίδες στο διαδίκτυο. Τώρα όμως έρχεσαι με ένα κινητό το οποίο κάνει τι, Μανώλη. Τώρα ερχόμαστε με ένα κινητό κλειστού κυκλώματος. Δεν έχουμε με τις εταιρείες κινητής
τηλεφωνίας που υπάρχουν στη χώρα μας δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Mm. Εμείς κάναμε ένα τηλέφωνο κλειστού κυκλώματος, το παίρνουν κυβερνήσεις και επιχειρηματίες. Δεν το δίνουμε σε απλούς χρήστες. Γιατί... Μανώλη, κάτσε λίγο. Συγγνώμη, σηκώνομαι. Ναι. Να το δείξουμε. Γιατί το φέραμε εδώ για να το δείξουμε. Τώρα, μπορεί τώρα να σας βγουν μέσα από τα εργαστήρια. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να βγει. Είναι τώρα του φόρου. Δεν θα μας ακούσει κανείς. Λοιπόν. Αυτό είναι το κινητό τηλέφωνο. Είναι στην ουσία ένα BlackBerry. Να το πούμε. Δεν, δεν έγινε και τίποτα. Ναι. Μιλάω εγώ. Το... Από το προσωπικό μου τηλέφωνο με τη Μάριον. Όχι, άλλο θέλω να πω. Ναι. Μπορεί να με ακούσει πολλοί κόσμος. Με βαλιτσάκια, εύκολα. Με τι άλλους τρόπους. Το βαλιτσάκι είναι το λιγότερο. Εύκολα. Σας στέλνει ένα μήνυμα, γεια σου τι κάνεις. Πατάς το γεια σου τι κάνεις. Και στη συνέχεια εγκαθίσταται μέσα, συνημένο, ένας ιός, ο οποίος ιός σου κάνει mirroring όλο το τηλέφωνο. Κάτσε, είναι πάρα πολύ απλό. Εγώ ήξερα ότι παλιά, αν ήθελα να παρακολουθήσω το κινητό της Μάριον, έπρεπε με κάποιο τρόπο να τη το πάρω για κάποιες ώρες, για να το φέρω σε κάποιον ειδικό, να βάλει μέσα ένα ειδικό λογισμικό για να την παρακολουθώ. Αυτό το ήξερα. Εσύ λες τώρα γίνεται πιο απλά. Με μήνυμα, βέβαια. Σου στέλνει ένα μήνυμα και σου παίρνει το κινητό. Δούριο ύπος. Το μήνυμα μπαίνει μέσα στο κινητό και κατευθείαν. Εδώ λοιπόν τώρα. Σε αυτό το κινητό δεν μπορεί να. Πάρ' το Μανώλη, θα πάρω τηλέφωνο και θα έχουμε προβλήματα. Και ποιος ξέρει τι θα βγει. Λοιπόν, yeah. Το τηλέφωνο αυτό τώρα, το τηλέφωνο αυτό που βλέπετε, είναι το τηλέφωνο το Ready for VIP. Το οποίο τι κάνει. Απλά πράγματα. Είναι ένα τηλέφωνο κλειστού κυκλώματος. Δεν έχει κάρτα SIM όπως έχουν όλα τα τηλέφωνα. Ναι. Πας στην Κοσμοτέ, σου βάζει κάρτα SIM. Είναι ένα τηλέφωνο που λειτουργεί με το διαδίκτυο, με τεχνολογία blockchain. Εκείνη η επανάσταση για εμάς. Mm-hmm. Εμείς δεν ανακαλύψαμε τον τροχό. Το λέω και το ξαναλέω. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι έχουμε ανακαλύψει τον τροχό. Λάθος. Εμείς επενδύσαμε στην τεχνολογία blockchain και γι' αυτό το λόγο ήδη είμαστε μία νύφη που θέλουν να μας εξαγοράσουν. Mm. Πριν βγούμε καν στην αγορά. Εκεί είναι το έξυπνο σημείο που πατήσαμε. Δύο χρόνια είναι η ανάπτυξη. Μα νωρίτερα και να έχει συγγνώμη, δεν έχει σκεφτεί κανένας Αμερικάνος, κανένας Ρώσος, κανένας Κινέζος να φτιάξει μια τέτοια συσκευή με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν και Έλληνες. Σας λέω, είναι η πρώτη σε blockchain επικοινωνίες. Το εργαστήριό μας, το οποίο αποτελείται από ανθρώπους της τεχνολογίας, υπό την επικεφαλής είναι ο κ. Τζίφας, το εργαστήριο αυτό, το οποίο ανέπτυξε τεχνολογία blockchain, ανέπτυξε την τεχνολογία εκείνη, η οποία σου εξασφαλίζει το απόρριτο της επικοινωνίας. Είναι τηλέφωνα κλειστού κυκλώματος, το παραλαμβάνω, τους αριθμούς τους δίνεις μόνος σου, δηλαδή εάν σου αρέσει το 10-10, θα βάλεις το 10-10. Και από εκεί και κάτω είναι όλα τα άλλα μας νούμερα. Μας είπες τώρα ότι απευθύνεστε ουσιαστικά σε πολιτικούς επιχειρηματίες και ότι ήδη υπάρχουν μηνύματα ότι θέλουν να μας εξαγοράσουν. Και ήδη κυβερνήσεις του εξωτερικού έχουν έρθει για να βάλουμε την τεχνολογία στις κυβερνήσεις έξω. Σε λίγες μέρες θα γίνουν οι πρώτες υπογραφές και ήδη η περιφέρεια Αττικής, ο κ. Πατούλης, το έχει ήδη παραγγείλει για την περιφέρεια. Όλη η περιφέρεια να δουλεύει με τεχνολογία blockchain. Ναι, τώρα να ρωτήσω κάτι. Επειδή πολλές φορές λέμε ο hacker είναι μπροστά από τον κάθε σφακιανάκι και θα βρει έναν τρόπο που θα πρέπει να κυνηγήσει ο σφακιανάκης για να τον αποκρούσει. Εδώ δεν μπορεί να βρει έναν τρόπο και να το χτυπήσει να το και από αδιάβλητο να είναι. Όταν απολύτως... χτυπάνε πάντα εκεί που υπάρχει στόχος. Ναι. Ξέρουμε ότι το κινητό της κυρίας Μάριου είναι 69-22, μπλα μπλα. Πάπ το βαράμε, το χτυπάμε, το παίρνουμε. Ναι. Εδώ δεν υπάρχει αριθμός. Δεν υπάρχει αριθμός, κατάλαβε. Δεν υπάρχει κάρτα. Δεν υπάρχει αριθμός. Άρα μέσω μιας δεν υπάρχει... Είναι μια νέα επαναστατική μέθοδος, η οποία με blockchain κάνουμε τη διαφορά. Να τώρα πόσο κάτι. Στοιχίζει αυτό. Όχι, πριν δημιουργείται πολύ ακόμα. Ακριβούτσου. Αυτό το τηλέφωνο μπορώ να πάρω. Μπορούν και να με πάρουν αφού δεν έχει αριθμό. Παίρνεις. Παίρνεις και σε παίρνουν μόνο αυτοί που έχουν τη συσκευή αυτή. Το συσκευή αυτή. Ναι, δηλαδή πρέπει και ο άλλος να έχει ίδια συσκευή. Να έχουμε την ίδια συσκευή. Δεν μπορείς να πάρεις σε μένα. Ένα BlackBerry εσείς, ένα BlackBerry κύριε Μάριον. Mm. Κάνει αυτή τη διαφορά. Έχω εγώ λοιπόν ένα BlackBerry που είμαι ο Πούτιν, τέτοιο. Έχω και ένα BlackBerry που είμαι ο Τραμπ. Αν στείλω ένα έτσι γίνεται πόσο είπαμε, 67. Αν στείλω ένα SMS, γιατί θέλω να παρακολουθώ πια τον Τραμπ. Από τέτοιο κινητό μπορώ να χακάρω το κινητό. Δεν μπορεί να λάβει SMS. Α, μάλιστα. Γιατί δεν υπάρχει νούμερο. Α, μάλιστα. SMS μπορείς να στείλεις μόνο από κινητό σε κινητό που είναι BlackBerry κλειστού κυκλώματος. Μας είπες τώρα, Μανώλη, ότι ήδη έχει δείξει ενδιαφέρον και η περιφέρεια εδώ. Ήδη η περιφέρεια, ο κύριος Πατούλης ήταν στην πρώτη μέρα που κάναμε τα εγγένεια για την εταιρεία αυτή και παρήγγειλε η περιφέρεια να τις κάνουμε όλη την τεχνολογία blockchain πάνω στις επικοινωνίες που έχει για την περιφέρεια Αττικής. Μάλιστα. Λοιπόν, μας είπες ότι είναι ακριβό. Και ήδη είναι κι άλλοι. Είναι, εντάξει, είναι λίγο ακριβό. Είναι. Ναι, εντάξει, απευθύνεται πόσο και σε συγκεκριμένους. Μπορεί να κάνει, εντάξει, ένας ηγέτης θα το πάρει. Ξέρετε κάτι, εμείς μπορούμε. Γιατί φαντάζομαι δεν βγαίνουν κάθε χιλιάδες στα κινητά. Είχε μια κυβέρνηση όπως τώρα